Έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαρβαρούσης από τη Χρυσή Αυγή για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι το περιβόητο ασφαλιστικό περίμενε ότι θα το φέρνατε προς ψήφιση τη Μεγάλη Παρασκευή. Μαζί με τη Σταύρωση του Χριστού θα σταυρώνατε και τον ελληνικό λαό. Έπεσα έξω. Είστε πάρα πολύ καλοί και απορώ με αυτούς που σας κατηγορούν ότι είστε άθεοι. Μια χαρά αφήσατε τους πολίτες να γιορτάσουν τις Άγιες Μέρες, να ψήσουν τον οβελία τους όσοι είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και τώρα πίσω στη σκληρή πραγματικότητα. Στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, στους πρόσθετους φόρους και στη μείωση μισθών και συντάξεων, τα οποία θα οδηγήσουν στην περαιτέρω φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, στην αύξηση των αυτοκτονιών και σε ένα νέο κύμα μετανάστευσης στο εξωτερικό όσων νέων Ελλήνων απέμειναν στη χώρα μας. Βέβαια αυτό δεν σας πειράζει καθόλου. Έχετε την εναλλακτική λύση στο τσεπάκι. Θα νομιμοποιήσετε τις ορδές των αλόθρισκων και αλλογενών λαθρομεταναστών που έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας, θα τους χαρίσετε την ελληνική ηθαγένεια και θα αποκτήσουν τάχα μου κοινωνική προστασία και αξιοπρεπή διαβίωση. Από την άλλη, για τον Έλληνα που καθημερινά αγωνίζεται για να επιβιώσει σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, ούτε λόγος. Αντιθέτως, φροντίζετε να τον εξαφανίσετε. Το 80% των μέτρων για την εξοικονόμηση των 3 δις ευρώ την τετραετία 2016-2019 θα προέλθει από περικοπές της αποδοχής των συντάξεων ΕΚΑΣ, κύριες επικουρικές συντάξεις, ΕΦΑΠΑΞ, μερίσματα και μόλις το 20% από αυξήσεις εισφορών υπέρ της επικουρικής και κύριας ασφάλισης, αλλά και της υγειονομικής περίθαλψης. Μεγάλη χαμένη θα είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, μιας και 350.000 εξ αυτών θα χάσουν το ΕΚΑΣ από φέτος έως το 2019. Επίσης, κανένα επιπλέον έσοδο δεν καταγράφεται από την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων. Και αναφέρομαι, κύριε Υπουργέ, για τους περίφημους νέους πόρους του ασφαλιστικού συστήματος, τους οποίους καφιόταν ότι θα έβρισκε η κυβέρνηση και έτσι θα απέφευγε κάθε μείωση σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και γενικότερα σε κάθε ασφαλιστική παροχή. Πάνω από 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς με το νέο ασφαλιστικό, ακόμη και όσοι δηλώνουν εισόδημα μόλις 20.000 ευρώ το χρόνο, είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν υψηλότερες εισφορές στον ΟΑΕ σε σχέση με το ασφάλιστρο που πλήρωναν μέχρι σήμερα. Όσο μεγαλώνει το ύψος του εισοδήματος, τόσο πολλαπλασιάζεται η επιβάρυνση της φορολογίας εισοδήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με εισόδημα 70.000 ευρώ ετησίως αυξάνονται έως και 223%. Επίσης, επειδή έχετε ένα θέμα εσείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ με τη δημιουργική ασάφεια και μας μπερδεύετε και εμάς λίγο, βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 6 και άρθρο 36, παράγραφος 7. Εάν κατάλαβα καλά, κύριε Υπουργέ, θέλετε να καταργήσετε το άρθρο 39 του νόμου 2084, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα. Τι εννοείτε δηλαδή? Είναι υποχρεωτικό ΑΕ και σε όσους έχουν απαλλαγή λόγω ασφάλισης στο ΙΚΑ? Επίσης, όπως προκύπτει από το άρθρο... Το κατάλαβα. Επίσης, όπως προκύπτει από το... Αυτό λέει εδώ όμως. Σας παρακαλώ, μην διακόπτε από κάτω. Επίσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 39 παράγραφος 1α και το άρθρο 41 παράγραφος 2 μας λέτε ότι θα φτάσουν στο 26,95% οι ασφαλιστικές εισφορές σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε κάθε μορφής εταιριών. Δηλαδή... Και όσον αφορά τους αγρότες που σε αυτό το νομοσχέδιο έχουν την τιμητική τους περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, τιμωρητικό και όχι μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα,
έχει τόσο το φορολογικό και πολύ περισσότερο το ασφαλιστικό για όσους παράγουν και δηλώνουν στοιχειώδη εισοδήματα, αφού για ένα μέσο αγρότη με εισόδημα 20.000 ευρώ, βασική ενίσχυση 5.000 ευρώ ασφαλισμένο στην τρίτη κατηγορία του ΟΓΑ, η επιβάρυνση είναι στο 118%, παρακαλώ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι το 2016 θα αποδειχθεί αρχή του τέλους της αγροτικής οικονομίας. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Με απρόβλεπτες συνέπειες για τη χώρα, καθώς με τις επιβαρύνσεις από τα μέτρα, ο λογαριασμός για τους αγρότες ξεπερνά κατά πολύ το 1 δις ευρώ. Αν συνυπολογιστούν και οι τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι συψηφισμοί και κατασχέσεις επιδοτήσεων, αλλά και τα σενάρια που θέλουν τις πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις να συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα, η ασφυξία στην Ήπεθρο πρέπει να θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένη. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται τυχαία. Έχει εδώ και χρόνια δρομολογηθεί η διάλυση της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Το έχουν υπογράψει διάφορες προδοτικές κυβερνήσεις στο παρελθόν, τα ίδια και χειρότερα κάνετε και εσείς σήμερα. Θέλω να σας ρωτήσω όλους εσάς, τους επιστήμονες εδώ μέσα, και ειδικά εσάς, κύριε Υπουργέ, αν γνωρίζετε να μου πείτε, πότε θα πάρουμε σύνταξη και τι ποσό. Μήπως 400 ευρώ που λέτε στα 67? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, αν ξέρει κάποιος από εσάς εδώ μέσα. Πόσα χρήματα έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στα ασφαλιστικά του ταμεία? Όποιος γνωρίζει, ας μου πει. Μήπως γνωρίζετε εσείς, κύριε Υπουργέ, τι έχετε πληρώσει μέχρι σήμερα στο ασφαλιστικό σας ταμείο? Φυσικά και δεν γνωρίζετε κανένας. Ούτε και εγώ γνωρίζω. Ούτε και κανένας Έλληνας δεν γνωρίζει. Είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που οι πολίτες του δεν γνωρίζουν πόσα πληρώνουν και πότε από αυτά. Και τι θα πάρουν πίσω από αυτά που πληρώνουν. Ολοκληρώστε τις σκέψεις, παρακαλώ. 10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, όσο ο ελληνικός λαός ψηφίζει κόμματα τυχαία χωρίς ιδεολογία, είναι καταδικασμένος. Πρέπει ο Έλληνας να αφιπλιστεί και να ψηφίσει επιτέλους με εθνικά κριτήρια. Να σταματήσει να πιστεύει τα τόσα ψέματα και να καταλάβει ότι με την ψήφο του μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες γενιές. Στις εκλογές του 1974 το δίλημα ήταν Καραμαλής ή Τάνκς. Στις εκλογές που θα γίνουν όταν με το καλό γίνουν, το δίλημα θα είναι Χρυσή Αυγή ή Πιόνια των Τοκογλύφων. Για να μην πω χειρότερα, Χρυσή Αυγή ή Ισλάμ. Ευχαριστώ.